Κορινθίου στέκεται αφορμή για ποικίλα σχόλια με τελευταία τη φωτογράφηση που έκανε για παπούτσια. Η ίδια, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, δίνει τα παπούτσια στο χέρι στους επικριτές της. Δεν με νοιάζει, υπάρχουν τόσο πιο πολλά σοβαρά πράγματα, αλήθεια, να ασχοληθούμε. Ξέρω ότι είτε είναι είτε δεν είναι, θα ασχοληθούν, θα το κρίνουν, θα το κατακρίνουν. Ό,τι να είναι, όπως και να είναι. Υποθέτω προκαλώ όμως χωρίς να προκαλώ. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να προκαλώ. Είναι και κακό. Να σου πω κάτι, στην τελική γυναίκα είμαι. Δεν είναι ότι... Μην παρεξηγηθώ ότι αποποιούμε το γεγονός για κάτι τέτοιο. Ωραίο είναι, απλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μένουμε εκεί, δεν υπάρχει λόγος και νομίζω ότι όχι το σχολιάζουμε, ασχολούμαστε περισσότερο από ότι το μέγεθός του είναι. Το χαμόγελο επιστρέφει και πάλι στα χείλη της όταν η συζήτηση έρχεται στα παιδιά. Η κόρη της είναι ότι πιο σημαντικό έχει στη ζωή της. Το πρωί βρέθηκε σε φιλανθρωπική εκδήλωση για παιδιά και δεν έγραψε πως αν ξεπεράσει κάποιες φοβίες που έχει, η κόρη της θα ήθελε να αποκτήσει αδελφάκι. Δεν πέρασα εύκολα στην εγκυμοσύνη, ούτε και μετά τη γέννα. Είχα μια δύσκολη εγκυμοσύνη, πέρασε επιλόγιο κατάθλιψη, πέρασε αρκετά πράγματα. Δεν μου ήταν εύκολο. Το παιδί μου 4,5 χρονών και είμαι από πάνω του. Δεν είναι ότι ούτε έχω γυναίκα ούτε οτιδήποτε. Είμαι 100% με το παιδί μου. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα ήθελες να κάνεις παιδάκι, να μεγαλώσει η οικογένειά σας? Ναι, θα ήθελα. Είναι πια στις σκέψεις μου, γιατί το παιδί μου το ζητάει. Υπερβολικά πολύ και επίμονα. Με καταπιέζει το παιδάκι μου. Είτε είναι η εποχή μας τέτοια, είτε όχι, θεωρώ ότι πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους μας, ιδιαίτερα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, που σου ζητάνε βοήθεια. Λέτε σύντομα η οικογένεια η βάση να μεγαλώσει.